Καλησπέρα σας, κύριε Δελή. Καλησπέρα σας, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, για σας, έτσι για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο ελαφρά, τα πράγματα είναι πιο απλά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φαίνεται σε κανέναν περίεργο το γιατί καταψηφίσατε αυτήν την συμφωνία και δεν σας εγκαλεί και κανείς γι' αυτό, έτσι. Ίσως γιατί είμαστε συνεπείς στις θέσεις μας και στις πολιτικές μας εκτιμήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν πάντα με τις αναλύσεις μας. Πρέπει να σας πω, κύριε Μελιγκόνη, ότι όλα τα όχι δεν είναι ίδια. Και στην προκειμένη περίπτωση, το όχι σήμερα στην Ελληνογαλλική Συμφωνία, το όχι του ΚΚΕ, έχει πολύ πολύ μεγαλύτερο βάθος από το όχι που είπαν τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί? Θα έλεγα ότι το όχι του ΚΚΕ έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Είναι όχι επί της στρατηγικής, ενώ το όχι των υπολείπων κομμάτων, συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΡΑ25, έχει, θα έλεγα, διαδικαστικού χαρακτήρα διαφορές, επιμέρους ζητήματα τακτικής. Δεν αμφισβητούν δηλαδή τη χρησιμότητα τέτοιου είδους συμφωνιών, αρκεί να γίνονται με καλύτερους όρους. Κύριε Δελή, θέλω πραγματικά ορίστε να σας ρωτήσω όμως, επειδή πολλοίς κόσμος από εκεί, από τους ψηφοφόρους τους οποίους απευθύνεστε, είναι ένας λαϊκός κόσμος με οξυμένα πατριωτικά αισθήματα κλπ. Δεν πιστεύετε ότι κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως όντως να ανησυχούν κατά πόσον υπάρχει αυτό που λέμε αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων ή πρέπει να ενισχυθεί με κάποιο τρόπο? Δεν λέω για 10 δις, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε και ψηφοφόρους οι οποίοι σας παρακολουθούν τόσα χρόνια για τη συνέπειά σας να τους απασχολεί και αυτούς? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ΚΚΕ με την έννοια της ενίσχυσης αυτού του αξιόμαχου. Mm-hmm. Αυτό που θα πρέπει όμως αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε, κύριε Μελιγκόνη, είναι αν τέτοιου είδους συμφωνίες, ναι, εάν τέτοιου είδους εξοπλισμοί πραγματικά ενισχύουν το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων. Και η απάντηση είναι πως όχι. Και την απάντηση αυτή δεν τη δίνουμε εμείς, τη δίνει η ίδια η ζωή. Να σας πω λιγάκι για τις φρεγάτες, για αυτές που έχουμε τώρα, τις παλαιότερες. Ναι. Πόσες από αυτές άραγε βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες για να προστατέψουν τα ελληνικά σύνορα τούτη την ώρα? Μία βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, άλλη μία βρίσκεται στα ανοιχτά της Λιβύης. Λίγο νωρίτερα, λίγο παλαιότερα μάλλον, βρισκόταν στα ανοιχτά του Ορμούς. Να σας πω για τους πυράβλους Patriot. Πού βρίσκονται, πού έχουν οδηγηθεί? Έχουν φτάσει στη Σαουδική Αραβία για να προστατέψουν άραγε τα σύνορα ποιας χώρας, της χώρας μας? Είναι ζητήματα τα οποία γνωρίζει ο ελληνικός λαός, κύριε Μελιγκόνη, και γνωρίζει ότι τέτοιου είδους εξοπλισμοί, υπερεξοπλισμοί, πανάκριβοι εξοπλισμοί, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην τιμή, στην πραγματικότητα έρχονται για να υπηρετήσουν όχι την ασφάλεια και την προστασία των συνόρων της πατρίδας μας, αλλά έρχονται να υπηρετήσουν ευρύτερα γεωπολιτικά, νατοϊκά, ευρωεινωσιακά σχέδια, στα οποία με προθυμία συμμετέχει η ελληνική αστική τάξη, η ελληνική επιχειρηματική όμιλη, προσδοκώντας βεβαίως να πάρουν ένα κομμάτι από τη Λία. Το ότι αυτοί οι εξοπλισμοί θα εξυπηρετήσουν τα ευρωνατοϊκά συμφέροντα, θα ρωτώ, γράφει και η ίδια η συμφωνία. Το γράφει, το έχουν γνωρίσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το έχουν πει επανειλημμένα. Παραπέμπει και όλα στα σχετικά άρθρα λειτουργίας του ΝΑΤΟ, η αλήθεια είναι αυτή. Άρα λοιπόν, όταν οι ίδιοι παραδέχονται κάτι το οποίο γίνεται, εμείς για ποιο λόγο να θριαμβολογούμε ή να πανηγυρίζουμε όπως κάνει η κυβέρνηση για μια συμφωνία η οποία δήθεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, επειδή λέει έχει ρήτρες προστασίας των συνόρων από την Γαλλία? Με συγχωρείτε, ρήτρες προστασίας των συνόρων δεν έχει και το ΝΑΤΟ. Ρήτρες προστασίας δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού τα είδατε εσείς αυτά να ενεργοποιούνται τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες με τις απειλές, μπροστά στις απειλές της Τουρκίας? Τη μόνη φορά που ενεργοποιήθηκε η ρήτρα αλληλεγγύης του ΝΑΤΟ ήταν το 2001 μετά τους δίδυμους πύργους για να σταλούν στρατεύματα από όλες τις χώρες στο Αφγανιστάν. Ναι. Συνεπώς, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε, όλος αυτός ο λαϊκός κόσμος που βλέπει με συμπάθεια
το ΚΚΕ, την πολιτική του, την αταλάντευτη στάση του, τις επιβεβαιωμένες αναλύσεις του, ξέρει πάρα πολύ καλά, ακούει πάρα πολύ καλά όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τι του λένε, και μπορεί να εκτιμήσει την αλήθεια και το βάσιμο των, των αναλύσεων του ΚΚΕ σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Κύριε Δελή, είναι μια συμφωνία η οποία βεβαίως και δεν υποστηρίζει τα λαϊκά συμφέροντα και βεβαίως, δυστυχώς, δεν εξυπηρετεί ούτε την άμυνα της χώρας. Εξυπηρετεί άλλους σκοπούς γεωπολιτικούς, εμπλέκει τη χώρα μας βαθύτερα στους ανταγωνισμούς που εντείνονται σε αυτή την περιοχή, που έχει γίνει, που τίνει να μετατραπεί σε μια πυρητίδα αποθήκη, ναι. Και γι' αυτό δεν είναι, αυτά δεν είναι πράγματα για τα οποία πρέπει να πανηγυρίζει κανείς. Κύριε Δελή, ας κλείσουμε με το θέμα Μπογδάνου, αλλά θα ήθελα να σας πάω από την άλλη πλευρά, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Λένε πολλοί, για παράδειγμα, ότι εγκαλείται ο Μπογδάνος όταν εκφράζει εμφυλιοπολεμικό λόγο, γιατί περί αυτού επρόκειτο, η αλήθεια είναι. Αλλά όταν βουλευτές του ΚΚΕ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κ. Παφίλης και άλλοι όμως, χαρακτηρίζεται τη δεξιά ως τους πολιτικούς απογόνους των δοσιλόγων, τότε δεν τρέχει μία. Ή ακούω εκ δεξιών επίσης κριτική, το διευκρινίζω, που λέει ότι όταν πηγαίνουν οι δεξιοί στο γράμμο για τις δικές τους τις γιορτές εντός ή εκτός εισαγωγικών, τότε πάνε πίσω στον εμφύλιο. Όταν πηγαίνουν οι αριστεροί για τις άλλες μάχες να αποδώσουν τιμή και στους δικούς τους εντός εισαγωγικών νεκρούς, τότε δεν τρέχει τίποτα. Θέλετε λίγο να μου απαντήσετε σε αυτή την κριτική? Βεβαίως. Πρώτα στο πρώτο σας ερώτημα πρέπει να πούμε κάτι όμως, να επανορθώσουμε ότι ποτέ το ΚΚΕ και οι εκπρόσωποι του στη Βουλή δεν έχουν χαρακτηρίσει την Νέα Δημοκρατία και τους βουλευτές της ως απογόνους των δοσιλόγων και των ταγματασφαλιτών. Το διευκρίνησε προχθές και ο Θανάσης ο Παφίλης. Η αναφορά αυτή αφορούσε τον κύριο Μπογδάνο και μόνον αυτόν, και όσους εν πάση περιπτώσει συμπεριφέρονται και εκφέρουν έναν τέτοιο πολιτικό λόγο όπως ο συγκεκριμένος, έναν αντικομμουνισμό δηλαδή της δεκαετίας του 50, πραγματικά είχαμε δεκαετίες να ακούσουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο κομμάτι σε σχέση με τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού, πρέπει να σας πω ότι το ΚΚΕ είναι περήφανο για τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας για αυτήν την τρίχρονη εποπτεία που αποτέλεσε και τη συνέχεια, αν θέλετε, και την αποκορύφωση της ταξικής πάλης στη χώρα μας σε όλη τη δεκαετία του 40, όταν ο λαός ξεσηκώθηκε πραγματικά, διαπίστωσε τη δύναμή του, συνειδητοποίησε τη δύναμή του. Μάλιστα. Και επιχείρησε να την αξιοποιήσει. Το ότι δεν κατάφερε να νικήσει, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Πάντως, ο αγώνας αυτός ήταν δίκαιος. Ήταν ένας αγώνας ταξικός σε κάθε περίπτωση και έχει κάθε δικαίωμα το λαϊκό κίνημα, το κομμουνιστικό κίνημα να δοξάζει και να τιμά τους νεκρούς αυτού του αγώνα που έπεσαν στον αγώνα για το ψωμί, για τη λευτεριά της πατρίδας και για το ψωμί του λαού, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για το λαό μας. Γι' αυτό πολέμησαν οι κομμουνιστές σε όλη τη δεκαετία του 40 και γι' αυτό στείνονταν στον τοίχο.